Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα έτσι μετά τη δουλειά είπα δεν τους κάνω ένα βίντεο. Και επειδή μπήκε ο Μάρτιος, είπα να έρθω με ένα καλό μήνα κιόλας. Βάλατε Μάρτι, εγώ έβαλα αυτόν εδώ με το ματάκι να με ματιάζουν. Βγάζω και το τέτοιο μου εδώ. Εξαιρετικός. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάρτιος, είναι ένας από τους αγαπημένους μου μήνες. Μάλιστα βλέπω φτάνουμε στους 1000 subscriber και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσες φορές θα πω πάρα γι' αυτό. Και μάλιστα μόλις χτυπήσουμε το 1000, εννοείται θα έρθω με giveaway τρελό, το οποίο περιμένω ανυπομονώ να σας το δείξω. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή τη στήριξη. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και επειδή θα σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε και ένα like από κάτω. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και όπως είπα και δεν τελείωσα ποτέ, μπήκε ο Μάρτιος και είπα να έρθω με ένα βίντεο συλλογής και σήμερα έχω την συλλογή μου από Foundation. Και αυτό σημαίνει σωστή επιλογή Foundation, σωστός τύπος δέρματος και foundation, τα foundation που έχω εγώ στη συλλογή μου και πώς μπορούμε να τα κατατάξουμε. Και θα ξεκινήσω με δύο πολύ αγαπημένα foundation. Το πρώτο είναι το Skin Love από Becca. Τα συγκεκριμένα θα σας τα δείξω στην αρχή, γιατί δυστυχώς, όπως σας είπα στο προηγούμενο μου βίντεο, η Becca κλείνει σαν εταιρεία και δυστυχώς πραγματικά για μένα, όπως είπα, είναι ένα πλήγμα. Οπότε σας δείχνω το συγκεκριμένο foundation, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου ενυδατικά foundation, που χαρίζει έτσι λάμψη και υγεία στο δέρμα και το δείχνει flawless, με την έννοια ότι το αφήνει να φαίνεται φυσικά υγιές αυτό, παρόλο που έχει make-up πάνω. Αν και σκούρη απόχρωση συγκεκριμένη για εμένα, το αγαπώ. Δηλαδή το σκέφτομαι, μην σας πω, να πάρω κανένα 5-6 να τα έχω στη συλλογή μου αφού θα κλείσει η Becca. Καλά είμαι. Συνεχίζω με ένα ακόμα της Becca Foundation. Το συγκεκριμένο είναι το Luminous Perfecting Foundation. Είναι με βάση το νερό και έχει μέσα και κάποια ιριδίζουσα λάμψη σαν foundation. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου foundation. Ναι μεν είναι ενυδατικό, απλά δεν μου αρέσει. Κάποιες φορές μου αρέσει, κάποιες φορές δεν μου αρέσει. Και όταν μου το κάνει αυτό ένα foundation, είναι not για εμένα. Not. Οπότε για αυτό το foundation δεν θα στεναχωρηθώ πολύ. Πάμε για άλλα. Συνεχίζω με ένα ακόμη προϊόν. Θα το παίρνω ανά εταιρείες. Το συγκεκριμένο είναι της Maybelline. Είναι σε stick. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Για concealer εγώ θα το χρησιμοποιούσα. Είναι αρκετά καλυπτικό. Το βλέπετε. Έχει ήπια υφή. Απλά είναι αυτό το, πώς να το περιγράψω, το πικτό του stick. Που εμένα γενικά δεν μου αρέσει σαν εφαρμογή. Είναι πολύ ωραίο για να καλύψεις κάποια σημάδια και από την πίσω πλευρά μάλιστα έχει και δικό του φουγγαράκι που μπορείς να τον μπλεντάρεις. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα δέρμα το οποίο ίσως είναι ακνεϊκό και έχει κάποια τοπικά σημαδάκια για να τα καλύψουμε, αλλά ούτε υπερβολική κάλυψη έχει. Στην ουσία είναι ένα πολύ πικτό και ανούσιο stick. Εγώ έτσι το ονομάζω. Συνεχίζω με ένα πολύ αγαπημένο καθημερινό make-up. Το συγκεκριμένο είναι το Dream Urban Cover από Maybelline. Είναι αυτό εδώ. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 116. Μου ταιριάζει αρκετά. Φαίνεται λίγο σκούρη. Ίσως είναι λίγο. Αλλά εμένα μου αρέσει να το φοράω ένα τόνο πιο σκούρα. Λοιπόν, είναι ένα κανονικό foundation. Δηλαδή για κανονικά δέρματα ήπιο, ήπια προς καλή κάλυψη, έχει αντιλιακή προστασία, αλλά αν το βάλει ένα λιπαρό δέρμα θα του πετάξει πάρα πολύ, γιατί στην ουσία επειδή έχει και το SPF
κάνει το δέρμα ακόμη πιο λιπαρό και πετάει η λιπαρότητα. Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι για λιπαρά δέρματα, είναι για κανονικά προσμεικτά δέρματα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το φοράω σε καθημερινή βάση, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη και φυσικά προστατεύει από τον ήλιο. Ένα ακόμα γνωστό προϊόν της Maybelline είναι το Fit Me, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ο οποίος έχει λιπαρό δέρμα, γιατί έχει matte κάλυψη τελείως. Πραγματικά δεν κάνει το δέρμα να γίνεται λιπαρό μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το έχει πετύχει αυτό εδώ πέρα η Maybelline και μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα πολύ ok καλά foundation που μου αρέσουν και μπορώ να χρησιμοποιήσω κάθε μέρα. Το μόνο που με κρατάει πίσω εμένα σαν καλίνα, γιατί εγώ επιλέγω, είναι ότι δεν έχει SPF, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο foundation, ελαφρύ, αλλά χτίζεται. Οπότε είναι για λιπαρά δέρματα. Συνεχίζω με ακόμη ένα make-up από Maybelline, το οποίο είναι το Dream Urban Liquid. Το συγκεκριμένο είναι το Dream Radiant, συγγνώμη, Liquid, αλλά υπάρχει και το Urban Liquid, το οποίο μου αρέσει πιο πολύ από ότι αυτό. Εκείνο έχει και SPF 15 νομίζω. Αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει, παρόλα αυτά έχουν την ίδια σύσταση και την ίδια υφή και τα δύο περιέχουν υαλουρονικό μέσα, που σημαίνει ότι είναι υπερβολικά ενυδατικά και δίνουν ακριβώς αυτό που ψάχνω σε ένα foundation. Αυτή την ενυδάτωση, τη λάμψη, το να φαίνεται το δέρμα ότι δεν έχει τίποτα πάνω. Αυτό για μένα είναι το έλιο foundation και το έχω βρει σε αυτό το foundation και σε ένα ακόμα ένα, το οποίο είναι το foundation από Kiko Milano, το οποίο έχει και SPF. Είναι το Instant Moisture που το πήρα πρόσφατα στη συλλογή μου. Η απόχρωσή μου είναι η 1,5 νη, είμαι αρκετά άσπρη, αλλά έχω και μπέζι υποτόνους όπως βλέπετε. Το συγκεκριμένο foundation με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη, είναι πάρα πολύ οικονομικό αρχικά, ας ξεκινήσουμε από αυτό, είναι για κανονικά και μεικτά δέρματα και έχει πάρα πολύ ελαφριά και έτσι βελούδινη κάλυψη. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα το ξαναέπαιρνα και θα το ξαναπάρω μάλλον και ειδικά για το καλοκαίρι είναι τέλειο. Συνεχίζω με αυτό εδώ το foundation, το οποίο είναι της NARS, το Natural Radiant Longwear Foundation. Το συγκεκριμένο foundation, όπως βλέπετε, το έχω 1,5 χρόνο και έχει φτάσει εδώ. Κανονικά δεν πρέπει να το χρησιμοποιώ καν, ας πούμε, γιατί κανονικά έχει λήξει. Σημαίνει ότι μετά από 12 μήνες, 24, αχ, γι' αυτό, γι' αυτό το κράτησα, ούτε καν το είχα δει. Δεν με βόλεψε ποτέ. Έχει τύχει πολύ ελάχιστες φορές να μου αρέσει σαν στην εφαρμογή. Δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ. Είναι πάρα πολύ ακριβό make-up. Έχει πάρα πολύ κάλυψη, πάρα πολύ πραγματικά. Αλλά μου φαίνεται ότι μου στεγνώνει το πρόσωπο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Δεν θα το πρότεινα. Εγώ σαν καλή. Έχω ένα μεικτό δέρμα πλέον και πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μου κάθισε καθόλου καλά ποτέ. Μόνο ανάμιξη με άλλο make-up το φορά αυτό, πραγματικά. Συνεχίζω με αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο είναι ένα προϊόν της Kryolan, το οποίο είναι για αερογράφ. Αλλά ο George Geramidas μου πρότεινε να πάρω αυτό εδώ το τέλειο πράγμα, το οποίο, αν το χρησιμοποιήσεις έτσι στο πρόσωπο απλά με πινέλο, έχει τέλεια μα τέλεια εφαρμογή, διότι στην ουσία αφήνει ελαφρία κάλυψη, αλλά όσο θέλεις μπορείς να τη χτίσεις και πραγματικά κάνει ένα flawless αποτέλεσμα, ένα δέρμα σαν να μην φοράς τίποτα, είναι πολύ ελαφρύ και έχει σαν ανοσωματίδια νομίζω μέσα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή έτσι όπως ψεκάζει, δεν ψεκάζει στην προκειμένη περίπτωση, το βάζεις με πινέλα, αλλά φαίνεται σαν ψεκασμένο πραγματικά το πρόσωπο, δηλαδή τέλειο. Ναι, ειδικά αν είστε επαγγελματίες, ναι, να το έχετε στη συλλογή σας. Είναι το Nebula της Airbrush Makeup. Συνεχίζω επίσης με κάτι πολύ ελαφρύ και που θεωρώ πως κάθε makeup artist πρέπει να έχει στη συλλογή του, και φυσικά μιλάω για τη MAC, το Face and Body Foundation, το οποίο είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ υδατό και υδαρό, είναι το σωστό, θα το λέω κάθε φορά,
foundation το οποίο δεν έχει καθόλου κάλυψη, μπορούμε να το αναμειγνύουμε με άλλα make-up για να τα κάνουμε πιο ελαφριά, μπορούμε να το βάζουμε σε σώμα, μπορούμε να βάζουμε shimmer και να το αναμειγνύουμε για να το βάζουμε στο σώμα. Στην ουσία χρησιμοποιείται σαν ένα μπαλαντέρ για άλλα make-up ή και σαν βάση, απλά είναι τελείως διάφανο, τελείως διάφανο. Δηλαδή έχει μια ανεπαίσθητη υφή χρώματος, θα το πω εγώ. Αυτό, αλλά αν είστε επαγγελματίες ειδικά, εννοείται πως θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά σας και νομίζω το ίδιο είναι και τις Dior, απλά σε λίγο πιο καλή έκδοση. Από MAC έχω άλλο ένα αγαπημένο foundation, το οποίο επίσης έχει SPF, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη, δεν λαδώνει, μπορεί να το βάλει και κάποιος με λιπαρό δέρμα. Το συγκεκριμένο foundation είναι το Studio Fix Fluid. Το συγκεκριμένο foundation είναι ένα πολύ κλασικό foundation της MAC, μου αρέσει αρκετά. Δεν το προτιμώ συνήθως σε μένα γιατί έχει αρκετή κάλυψη, αλλά παρόλα αυτά αν θέλω να κάνω έτσι κάτι πιο βαρύ σε μακιγιάζ, εννοείται το χρησιμοποιώ και το προτιμώ, μου αρέσει, απλά όχι σε καθημερινή βάση. Τέλος ήρθα να σας δείξω μία αγαπημένη BB cream. Η συγκεκριμένη BB cream είναι της Gerovital, μου την είχα στείλει από το Cherry Box. Είναι νομίζω φυσική 94%, ναι όχι νομίζω, το γράφει πάνω, 94% φυσικό προϊόν και πραγματικά κάθε φορά που τη φοράω νιώθω το δέρμα μου δροσερό, νιώθω το δέρμα μου να αναπνέει, είναι πολύ μέτριας προς καθόλου κάλυψης, όμως είναι για πολύ ξηρά δέρματα, για δέρματα τα οποία θέλουν έτσι και ένα boost ενυδάτωσης, αλλά και για δέρματα κανονικά εννοείται, που δεν έχουν βλάβες και πράγματα που θέλεις να καλύψεις. Αφού τελείωσα με τη συλλογή μου με τα make-up, αυτή ήταν, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τις παλέτες μου ή σε σχέση με τα κραγιόν μου, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να σας συμβουλέψω όταν επιλέγετε κάποιο make-up. Τώρα ξέρω δεν μπορούμε να τα δοκιμάσουμε, αλλά όταν πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί για να δοκιμάσουμε make-up, πάντα να βγαίνετε στο φως της ημέρας. Μόνο έτσι μπορείτε να καταλάβετε. Θα παίρνετε ένα καθρεφτάκι μαζί σας. Αν πάτε για make-up, θα πρέπει να ξέρετε δυστυχώς ή ευτυχώς ότι πρέπει να έχετε ένα καθρεφτάκι μαζί σας, να βγείτε λίγο στο φως της ημέρας, να δείτε τη διαφορά του λαιμού σας με το χρώμα. Καλό είναι να το βάζετε εδώ πέρα. Είναι το πιο στάνταρ σημείο για να ξέρουμε ότι δεν θα φαίνεται μια γραμμή κίτρινη εδώ πέρα σε περίπτωση που είναι πολύ σκούρο το make-up. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας προτείνω είναι να καθορίζετε τον τύπο δέρματός σας, να ξέρετε τι τύπο δέρματος έχετε, να ρωτάτε την αισθητικό σας τι τύπο δέρματος έχω. Σίγουρα εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τι τύπο δέρματος έχετε ξεκάθαρα. Κάποιες φορές τυχαίνει να έχουμε ξηρό δέρμα, κάποιες μέρες τυχαίνει να είναι πάρα πολύ λιπαρό. Είναι και οι ορμόνες και όλα αυτά που το κάνουν έτσι. Οπότε καλό είναι γενικά να ρωτήσετε την αισθητικό σας που σίγουρα θα ξέρει τι τύπο δέρματος έχετε και να σας πει. Από εκεί και πέρα ξέρετε τι επιλογή foundation θα κάνετε. Θα πάρω matte foundation, έχω λιπαρό δέρμα, είμαι λιπαρή μόνο στο tough. Θα πρέπει να πάρω ένα primer, θα πρέπει να πάρω ένα foundation για μεικτές επιδερμίδες, το οποίο δεν θα είναι ούτε πολύ λιπαρό αλλά ούτε και πολύ matte, γιατί πρέπει να ισορροπήσω λίγο τα σημεία μου. Έτσι θα μπορέσετε να έχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στην επιλογή του foundation. Εννοείται αν είναι ξηρό το δέρμα σας πρέπει να πάρετε ενυδατικά foundation. Ό,τι σας κάνει να φαίνεστε πιο λαμπερή και φρέσκια, αυτό είναι το foundation που σας ταιριάζει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε και με στηρίζετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.